Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες πρώτα και συμμετέχεις σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις τίποτα. Και εγώ σε ευχαριστώ, Μπαμπή. Δεν έχω να πω πολλά. Το μόνο που έχω να πω είναι να είναι αλαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει το δάσκαλο. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι τα πάνε όλα. Τίποτα άλλο. Νομίζω ότι έχουμε στη γραμμή μας όμως το Μάνο το Μανιά, που είναι και συνεργάτης της κριτικής τηλεόρασης. Το ξέρουμε όλοι από το θέατρο, το κριτικό θέατρο που έχουμε δει όλοι μας, την κριτική τηλεόραση. Τον έχουμε στη γραμμή μας, θα ήθελα να τον παρακαλέσω. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, Μπάμπη, σας ακούω. Καλησπέρα στην τροφιά σας. Γεια σου, Μάνο. Και καλησπέρα και στο δάσκαλο, κι ας μας ακούει. Η θλίψη είναι μεγάλη για όλους, πιστεύω, τους καλλιτέχνες. Πολύ μεγάλη, γιατί το κενό που αφήνει ο Σκορδαλός, όπως και ο Μουντάκης, αλλά όπως και ο Ξυλούρης και άλλοι καλλιτέχνες, είναι δυστυχώς δυσαναπλήρωτο. Ένας μεγάλος ακόμα της κριτικής παράδοσης έφυγε και πολλές φορές αναρωτιέμαι τι θα γινόμαστε αν έλειπαν αυτοί οι άνθρωποι, τι δρόμο θα ακολουθούσαμε και τι δρόμο θα ακολουθούσαν τα παιδιά μας. Εγώ εκ μέρους της θεατρικής σκηνής θέλω να κάνω μια ευχή να μείνει στις ψυχές και στις καρδιές όλων ο Σκορδαλός, αν και αυτό είναι βέβαιο, και εύχομαι να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάνο τον Μανιά. Εγώ θα ήθελα να πω ακόμα ότι εδώ μου έχουν φέρει μια μαντινάδα από τον Νίκο τον Αλεφαντινό που είναι στην Αθήνα. Το μεγάλο αυτό καλλιτέχνη, είναι γνωστό σε όλους μας. Και λέει, «Κείνοι που σημαδεύουν το νου και την ψυχή μας, που μένουν αζωντανοί πάντα στη θύμησή μας». Πολύ καλά. Πολύ καλά. Γράφει πολύ καλές μαντινάδες. Ορισμένες εκπομπές, ας πούμε, με έχει πάρει τηλέφωνο και μου λέει κάτι μαντινάδες εκπληκτικές. Που τις γράφει ο ίδιος βεβαίως. Ναι. Δεν το είπαμε βέβαια, Μπάμπη, ότι προσθέθηκε στη συντροφιά μας. Συντροφιά μας ο Μιχάλης ο Αλεφαντινός, που είναι έχει και πρόεδρος. Μικρόφωνο. Να έρθει το μικρόφωνο όμως, ίσως ναι. Θέλει να πει κάτι. Ο Μιχάλης είναι και ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να καλησπερίσω και να ζητήσω συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω, αλλά ξέρεις το λόγο, Μπάμπη. Για το Θανάση, άλλωστε έχουν υποθεί πάρα πολλά. Μπορώ και εγώ να μιλώ ώρες ατελείωτες. Εγώ θα πω στον Μιχάλη ότι ο Θανάσης ήταν ένας από τους πνευματικούς πατέρες μου, μαζί με τους άλλους παλιούς μεγάλους που έχω μελετήσει. Και ξέρω πολύ καλά όλοι οι καλλιτέχνες ότι όποιος δεν έχει μελετήσει Σκορδαλό δεν ξέρει τι θα πει λίρα. Επίσης θα ήθελα να πω για την προσφορά του Θανάση ότι μια μουσική για να σταθεί, να μην χαθεί, να μην αλλοιωθεί και να μην αφομοιωθεί βασικά από άλλες μουσικές, πρέπει να έχει προσωπικότητα. Και αυτή την προσωπικότητα πιστεύω ότι την είχε δώσει ο Θανάσης Σκορδαλός στη μουσική μας. Εγώ τουλάχιστον τον θυμάμαι και τον αγαπώ πάντα. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον Γιάννη τον Κουβαλιτάκη να πάρει τη θέση του εκεί πέρα, να παίξει μια κοντιλιά και μέχρι να πάρει τη θέση του Γιάννη θα πω κάτι εγώ ακόμα, θα συμπληρώσω. Ο Θανάσης Σκορδαλός. Βέβαια, απόψε η εκπομπή είναι για τον Θανάση Σκορδαλό και γι' αυτό πρέπει να μιλάμε. Μαζί με τον Κώστα τον Μουντάκη επήρανε την κριτική μουσική, πιστεύω εγώ, και την ανεβάσανε τόσο ψηλά, από είναι, δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ, ας πούμε, ότι τέτοιοι καλλιτέχνες γεννιούνται κάθε 500 χρόνια. Πόσο μεγάλους καλλιτέχνες τους θεωρώ και τους δύο. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν αυτοί. Είναι αδύνατο. Για μένα είναι αδύνατο. Μπορεί να βγουν άλλα ταλέντα, άλλου είδους, δεν ξέρω τι. Αλλά αυτές τις σχολές, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ήταν σχολές. Και για να κάνεις μία σχολή, δρόμο δικό σου, δηλαδή την οποία ακολουθούν οι περισσότεροι λιράρδες, οι περισσότεροι καλλιτέχνες της Κρήτης, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να είσαι εμπνευσμένος καλλιτέχνης, όχι μόνο λιράρδες μεγάλο, γιατί έχουν περάσει μεγάλοι λιράρδες και πριν από αυτούς. Yeah. Και τα παίξανε ωραία. Θα πρέπει να ομολογήσουμε όλοι ότι αυτοί τα ίδια πράγματα τα παίξανε καλύτερα και βγάλανε και δικά τους ακόμα καλύτερα, τα οποία μείνανε στην κριτική μουσική. Και εκείνο που θα ήθελα να παρακαλέσω εγώ στη γενιά τη δική μας, στη γενιά τη δική μας και στους νεότερους ακόμα, να σεβαστούν αυτά τα τραγούδια και να μην αλλοιωθούν, ας πούμε. Αυτά θα αντέξουν στον χρόνο. Δεν θέλω να τα χαλάσουν οι ίδιοι εμείς οι καλλιτέχνες, ας πούμε. Θα πρέπει να τα σεβαστούμε τα τραγούδια
και να προσπαθήσουμε να βάλουμε βεβαίως σε αυτά τα ίδια την προσωπική μας άποψη, αλλά χωρίς να χαλάσουμε τη βασική μουσική τους γραμμή. Εγώ αυτό που ήθελα να διευκρινίσω αυτά που είπα προηγουμένως, ότι ξέρουμε όλοι ότι τα πρώτα βήματα του Θανάση και οι καταγραφές που υπάρχουν πριν, ότι υπάρχει ένας επηρεασμός όλων των καλλιτεχνών τότε από Ανατολάς. Παλαιότερος. Και από Ανατολάς, αν θες, υπάρχουν. Ο Θανάσης Κορδαλός, και αυτό είναι και η μεγάλη του προσφορά, και ο Κώστας Μουντάης χορεμένος, αλλά και ορισμένοι άλλοι παλιοί, χαράξαν μια γραμμή που δεν ακουμπά ούτε ανατολικά ούτε δυτικά. Και μας δείξαν εμάς ότι μπορούμε να σταθούμε σαν μουσική εμείς. Αρχή να το θέμε. Και όχι μόνο, να ψάξουμε. Και άμα μπορούμε να κάνουμε και εμείς μια γραμμή δική μας, που είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια. Να σας διακόψω, γιατί έχουμε ένα τηλέφωνο από Αθήνα. Από Χανιά. Από Χανιά. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να μας πείτε ποιος είστε. Ο Κουμιανάκης, ο Γιάννης ο Λαουτιέρης από Χανιά. Το επίθετο δεν ακούσαμε. Κουμιανάκης. Ο Κουμιανάκης, ναι. Μήνυμα θλιβερό κι εγώ από Χανιά. Για το... Να χαμηλώσετε την τηλεόραση, κύριε Κουμιανάκη, για να ακούγεται. Ναι. Πιο καλά η συνομιλία μας. Συγγνώμη. Τα Χανιά πάντα αγαπούσαν αυτόν τον άνθρωπο με το σεβασμό τους. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα είμαι μόνος που προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο για να εκφράσω κάτι από αυτό τον όμορφο νομό. Θέλω να σας πω ότι αυτό που κάνετε αξίζει πάρα πολύ. Και εσείς και ο φίλος μου Χαράλαμπος ο Καραγιανουράκης. Εύχομαι να μείνει στις καρδιές μας αυτός ο άνθρωπος. Πέστε μας, κύριε Κουμιανάκη, πέστε μας αν νομίζετε, αν πιστεύετε πως αύριο πολλοί Χανιώτες θα είναι στο σπίτι. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Σίγουρα, όπως και σήμερα είναι στο σπίτι πολλοί Χανιώτες. Θέλω όμως να μας επιτραπεί το εξής, ότι εμείς το μάθαμε λίγο καθυστερημένα, πιο πρώτα εσείς και έπειτα εμείς. Εγώ προσωπικά το μάθα το απόγευμα, που δεν με τιμά να το πω. Ναι, λοιπόν, θα παραμείνει στις καρδιές μας αυτός ο άνθρωπος, στα παιδιά των παιδιών μας, και αυτό που κάνετε είναι πραγματικά ένα σωστό μνημόσυνο. Μπράβο, φίλε Χαράλαμπε, και εύχομαι να είσαι πάντα άξιος. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πολύ. Και τα παιδιά που είναι παρόν. Πριν από λίγο έλεγε, Χαράλαμπε, ο Γιώργος, ο Φραγκιουδάκης, έλεγε αυτό το πράγμα. Το πόσο πολύ έχει περάσει ο δάσκαλος στα Χανιά, όπου εκεί αρέσκονται πάρα πολύ στο βιβλίο. Όχι μόνο. Και στην άλλη, από τη μια, την άλλη άκρη, στη Σιτία ακόμα. Δεν θα μπορούσε να μην περνάει στη Σιτία ευθύς εξ αρχής, αλλά μιλάμε για τα Χανιά, όπου εκεί αρέσκονται πάρα πολύ στο βιολί και ο δάσκαλος σαρώνει στην περιοχή. Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, ας πούμε, γιατί όπως είπε και ο κύριος τώρα, πολλοί το μάθανε αργά. Ναι. Δηλαδή, κανονικά δεν ξέρω, ίσως είναι παράδειγμα, είναι κακό κουμάντο ίσως. Έπρεπε ο δάσκαλος να μείνει απόψε εδώ πέρα. Γιατί ο κόσμος δεν το έμαθε. Δηλαδή και φύγανε το πρωί, οι άνθρωποι πήγαν στη δουλειά τους. Μετά τις 11 η ώρα άρχισε να το λέει τηλεόραση. Υπήρχαν λόγοι τεχνικοί που δεν μπορούσε να πάρει. Υπήρχαν λόγοι, αλλά... δεν τις ξέραμε εμείς. Αλλά ο πολλής κόσμος θα ήθελε απόψε να είναι. Και πιστεύω ότι όλη νύχτα θα περνούσε κόσμο. Ναι, δεν ξέρω. Να ζητήσω όμως εγώ, Χαράλαμπε, μια χάρη. Ένας άνθρωπος για τον οποίο κολακευόταν ο δάσκαλος να μιλάει για αυτόν, ένας άνθρωπος που ήθελε να μιλάει για πάρτι του, ήταν ο Κωστής ο Ατσαλάκης. Και θα ήθελα να τον παρακαλέσω θερμά. Ξέρω πως δύσκολα βγαίνει. Να τον παρακαλέσω θερμότατα τον Κωστή να βγει και να μας πει δύο κουβέντες μόνο. Θα πρέπει να σου πω, Γιώργο, τον έχω κάλεσα, τον είδα και του το είπα. Θα ήταν εδώ απόψε. Έχει μια λυμένη υποχρέωση που δεν μπορούσε να φύγει, δεν μπορούσε να έρθει. Αλλιώς θα ήταν εδώ μαζί μας. Ωραία. Ήταν καλεσμένο. Αλλά... Ναι, ίσως να παίρνει και να μην μπορεί να πιάσει, όπως λέει ο πρόεδρος. Είναι σε μια άλλη εκδήλωση που ίσως να μην βλέπει τηλεόραση τώρα εκεί που είναι, από ό,τι μου είπε ο ίδιος. Αλλιώς θα είχε πάρει ήδη τηλέφωνο και θα ήταν και μαζί μας απόψε. Τον είχα καλέσει εγώ. Ο Γιάννης ο Κουφαλιτάκης με τον Μανώλη τον Λαρετζάκη, που είναι και συνεργάτες χρόνια τώρα, και με τον Άρη τον Σωμαράκη, έχουν πάρει τη θέση τους και βεβαίως έχουν το λόγο να συνεχίσουν. Λέω. Εγώ να μην τραγουδήσω με το Μανώλη απόψε. Να παίξουμε μόνο μουσική και να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Είναι απλησίαστος, βέβαια το έχουμε ξαναπεί, αλλά θέλω να κάνω αυτό που έκανε κάποια βραδιά αυτός που μας πήρε και μας πήγε στη Ροδιά και λέει όποιος ανοίξει το στόμα του, αλίμονός του. Έπαιζε μόνο λύρα και ανοίξαν όλα τα παραθύρια της Ροδιάς και τον ακούγανε.